Είναι τόσο ωριακά τα πράγματα, κύριε Χασαπόπουλε, στα νοσοκομεία, που ξέρετε, κάναμε μια μεγάλη σύσκεψη. Δεν αντέχει άλλο το σύστημα υγείας να γίνει μια νόσου. Επιστρατεύεται ο χειρουργικός τομέας, κύριε Χασαπόπουλε, φεύγουν οι ειδικευόμενοι. Δεν μπορεί, επιστρατεύονται για τον κορονοϊό. Δεν γίνονται χειρουργία. Δεν εκπαιδεύονται. Είναι παράμετρες απώλειες επί 1,5 χρόνο. Έχουν σταματήσει οι λίστες αναμονής σε χειρουργικές ειδικότητες. Είναι πολύ, εγώ καταλαβαίνω από αυτά που λέτε, γιατί εσείς, θέλω να σας το πω αυτό, είστε ένας άνθρωπος που θεωρείστε από τους πιο συντηρητικούς στο να ανοίξουμε διαχρονικά και από αυτά που λέτε. Άρα λέτε ότι είναι ένα πολύ ρυψοκίνδυνο, μια πολύ ρυψοκίνδυνη κίνηση. Αυτό λέτε. Ακριβώς. Ακριβώς, κύριε Χασαπόπουλε, είναι μια ρυψοκίνδυνη. Ελπίζω η κυβέρνηση την τελευταία στιγμή να δει τα επιδημιολογικά δεδομένα και την πίεση στο σύστημα υγείας. Προφανώς όλα αυτά τα παρακολουθεί και να μην επιτρέψει διευκόλυνση του κορονοϊού τέλους Οκτωβρίου. Είναι κρίσιμοι οι μήνες και ο χειμώνας θα είναι δύσκολος ακόμα. Γι' αυτό να μην δώσουμε λάθος μήνυμα ότι, ξέρετε, έχουν τελειώσει όλα και επιστροφή στην κανονικότητα. Ας κάνουμε υπομονή.